Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 4 Νοεμβρίου του 2023, είναι η μέρα Σάββατο, Σάββατο βράδυ. Εύχομαι σε όλους να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Στα σύννεφα του πολέμου κοντά μας είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κατά το δυνατόν, καλό Σαββατοκύριακο. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, να πω μια ανακοίνωση να κάνω. Ήρθε σήμερα ένας κύριος, ο κύριος Μιχάλης Μεγαλοκονόμου, από το Συρίγο, από τα Κύθρα δηλαδή. Είναι ένας άνθρωπος μηχανικός, διάνοια φαίνεται, καλό μυαλό, μεγάλος σε ηλικία, μεγαλύτερος από μένα δηλαδή, 75 ετών περίπου, ο οποίος έχει μία πατέντα, ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένο, έτσι, για μία συσκευή η οποία αυτή η συσκευή όταν τοποθετείται κάνει πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ύδατος, νερού. Μου είπε λοιπόν να εμπλακώ εγώ που δεν έχω χρόνο να πιω νερό για να προωθήσουμε αυτή την πατέντα. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Του το είπα, ούτε μπορώ να το κάνω, ούτε θέλω να έχω οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτό, εννοώ οικονομική κτλ. Καμία. Μου είπε όμως, με παρακάλεσε ο άνθρωπος να το πω ως ανακοίνωση, ιδιαίτερα Έλληνες από την Αυστραλία, ομογενείς, από την Αμερική, από οποιαδήποτε άλλη περιοχή που ενδιαφέρονται, να έρθουν σε επαφή μαζί του. Ο άνθρωπος είναι διατεθειμένος σχεδόν να το δώσει έτσι, δεν ξέρω τώρα, θα τα βρείτε μεταξύ σας. Θέλει, αγαπάει τον ελληνισμό ιδιαίτερα τον απόδημο, απευθύνεται σε εσάς, θα δώσω το τηλέφωνό του και το email του. Το email του, για να μην γίνει λάθος στην προφορά, θα το γράψω και το τηλέφωνο του κάτω από το βίντεο, μπορείτε δηλαδή να μπείτε στα περισσότερα να δείτε το όνομα Μεγαλοκονόμος Μιχάλης, το τηλέφωνο και το email του. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί του, να ζητήσετε πληροφορίες και αν υπάρχουν νέοι επιχειρηματίες ή επιχειρηματικά μυαλά που θεωρούν ότι μπορούν να το πάρουν, επαναλαμβάνω, είναι πατενταρισμένο η συσκευή αυτή, να γίνει, γιατί όχι να μην γίνει. Λοιπόν, Μεγαλοκονόμος Μιχάλης, 6977 66 99 16. Το email του είναι mikemeg48@gmail.com. Θα τα γράψω και τα δύο, και το τηλέφωνο και το mail, κάτω στο περισσότερο, κάτω από το βίντεο, μπορείτε να τα πάρετε από εκεί, να έρθετε σε επαφή μαζί του. Μακάρι να πετύχει, ένα ελληνικό μυαλό έχει μία εφεύρεση, μακάρι λοιπόν αυτή την εφεύρεση να την πάρει ένας Έλληνας νέος, ορεξάτος και να κάνει δουλειά και οικολογική προσφορά στον πλανήτη, διότι το νερό τελειώνει, αλλά για να κερδίσουν λεφτά, επαναλαμβάνω, εμείς εδώ σαν Σάββας δεν έχουμε καμία δουλειά με αυτή την υπόθεση. Κάντε την, να πω και κάτι, έχετε την ευχή μου, αλλά εμείς δεν μπλεκόμαστε σε αυτά, δεν έχω και χρόνο άλλωστε, έτσι. Αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι το χαρακτήρα μου αυτό. Λοιπόν, ένας άλλος κύριος, φίλος, ευγενικά δεν λέω, έκανε ένα σχόλιο και λέει, όλο λέτε για την Δασία και τον Τσίπρα, τι εννοείτε? Πιο πριν δεν είχαμε μεταναστευτικές ροές? Είχαμε, ήταν όμως ελεγχόμενος και όχι μόνο αυτό, η Ελλάδα διατηρούσε κλειστές δομές, θυμάστε την κλειστή δομή της Αμυγδαλέζας, και εν πάση περιπτώσει δεν ήταν φιλική, δηλαδή δεν καλούσε τους αλλοδαπούς, ελάτε εδώ. Μόλις ανέλαβε η Χριστοδουλοπούλου, επειδή το Υπουργείο της ήταν καινούριο, προτού καν βγει το προεδρικό διάταγμα με τις αρμοδιότητές της, έστειλε μία επιστημονική συνεργάτη που είχε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, τον αρμόδιο ανώτατο αξιωματικό, και του είπε, άνοιξε τώρα την Αμυγδαλέζα που ήταν κλειστό. Ο άνθρωπος, πώς είναι δυνατόν? Τέλος πάντων, έκανε, θυμάμαι τότε το έγραψα και άρθρο, έκανε αντιποίηση αρχής αυτή, ή τέλος πάντων παρανόμησε, διότι χωρίς να έχει ακόμα καθήκοντα με βάση τον νόμο, πήγε, έδωσε εντολή σε όργανο του ελληνικού κράτους, άνοιξαν την Αμυγδαλέζα, βγήκανε στις πλατείες, ήταν τότε που έλεγε η Χριστοδουλοπούλου, ουλιάζονται ή εξαφανίζονται. 45.000 είχαμε εισόδους αλλοδαπών το 1914, περίπου 900.000 το 1915. Προσέξτε τι έγινε.
Μέχρι τότε έχω όλα τα στοιχεία, όλους τους χάρτες. Μέχρι τότε η Τουρκία τους πρόσφυγες από τη Συρία τους είχε οριοθετημένους σε νομούς γύρω από το τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν ή πάνω στα όρια, στους νομούς που έχει κατορθώσει να εκτουρκίσει ένα μέρος των Κούρδων, τους έβαλε εκεί για δημογραφική αλλίωση αλλά και ως ένα φράγμα στην έξοδο των Κούρδων προς την Μεσόγειο, δηλαδή στα Άδανα και στη Μερσίνα. Ήταν, επαναλαμβάνω, έχω όλους τους χάρτες, είχε όλους τους καταβλισμούς, όλους τους Σύριους εκεί. Όταν είδε ότι η Ελλάδα ανοίγει τα σύνορα, διότι τότε είπανε ανοίξτε τα σύνορα, είναι ελεύθερα, δεν μπορείτε να τους παρεμποδίζετε, δεν είναι δικαίωμα κτλ. Είχαμε τις 900.000. Μετά την άλλαξε ο Τσίπρας, κατάλαβε την μπιπ που έκανε και την άλλαξε, έβαλε το Μουζάλα. Είχε πετάξει το πουλί όμως. Η Τουρκία ανακάλυψε ότι έχει στα χέρια της ένα πυρηνικό όπλο και όταν έχει πυρηνικό όπλο εσύ το δίνεις. Και συνέχισε να παίζει με αυτό μέχρι που φτάσαμε στην καθαρά Δευτέρα πάνω στις Καστανές που είχε ως στόχο να ανατρέψει την ελληνική κυβέρνηση τότε. Με 800.000 σε πρώτη φάση άμεσα να μπουν μετανάστες αλλοδαποί στην Ελλάδα και μετά 10-12 εκατομμύρια σε συνεργασία με το Ιράν με στόχο την Ευρώπη. Ο Ισλαμοφασισμός εφαρμόστηκε εκεί και όσοι νομίζουν ότι θα αφαιρέσουν αυτό το ατομικό όπλο σε εισαγωγικά που έχει η Τουρκία και αναφέρομαι στον κύριο Κερίδη και στον κύριο Μητσοτάκη, με αυτά που σχεδιάζουν να κάνουν τώρα, ένα πράγμα έχω να πω, είναι μακριά νυχτωμένοι. Άρα τεράστιες οι ευθύνες, η ιδιοληψία κάνει κακό, έτσι, η ιδιοληψία. Τεράστιες οι ευθύνες, όταν σπάσεις ένα φράγμα και ξεχυθεί, μετά δεν μπορείς να το ξανακλείσεις, πέταξε το πουλί. Γι' αυτό λέω είναι τεράστιες ευθύνες της κυρίας Χριστοδουλοπούλου και του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, μια που είμαστε στο θέμα, βλέπω ότι στη Ρόδο γίνεται να μην πω τι, έτσι, να μην πω τι, εκατοντάδες, έχει χαθεί το μέτρο. Κοιμούνται στους δρόμους, εντάξει, οι άνθρωποι άμα δεν έχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εδώ γίνεται μια αυτό είναι εχθρική ενέργεια από πλευράς της Τουρκίας. Πώς είναι δυνατόν η Τουρκία να σου κάνει εχθρική ενέργεια, εσύ να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις, όπως έκανες ότι δεν καταλαβαίνεις πάνω στη Λαδοξέρα, στη Ζωράφα, να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Ο κύριος Δημοσχάκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τον Εύρο, λέει: όσοι λένε ότι έχουν σταματήσει οι ροές είναι εκτός πραγματικότητας, εκτός τόπου και χρόνου. Διότι βλέπει ο άνθρωπος, από τον Εύρο είναι, πρώην αρχηγός της αστυνομίας είναι, δεν το καταλαβαίνετε πού οδηγείτε τη χώρα. Θα τα δείτε το τελευταίο που την οδηγείτε. Το τελευταίο θέμα. Και σήμερα, σαν χθες, 3 Νοεμβρίου, ήμουνα τότε, υπηρετούσα στη Σμύρνη, ξυπνάμε το πρωί, γίνεται πανικός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδες, πρωτοσέλιδα. Είχε γίνει 3 βράδυ προς Τετάρτη πρωί, Νοεμβρίου 1996, είχε γίνει ένα δυστύχημα. Μια Mercedes που είχε φύγει από το Κουσάντας, το Κουσάντας τότε ήταν όλη η μαφία, όλο το μαύρο χρήμα, η διαπλοκή μαφίας και κράτος εκεί. Υπήρχε και ένα καζίνο εκεί. Όλα αυτά κόλπα της Τανσού Τσιλέρ και του άντρα της, του Εζέρ Τσιλέρ. Αυτοί λοιπόν μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο, προσέξτε, δεν μπορούσε να γίνει καλύτερο σε εισαγωγικά, τώρα όταν πεθαίνουν άνθρωποι δεν υπάρχουν εκεί, αλλά το λέω το καλύτερο για να δούμε την εικόνα του πραγματικού κράτους, τουρκικού κράτους. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν, όπως πήγαινε το αυτοκίνητο, θα πω μια λαϊκή έκφραση, συγχωρέστε με, στουκάρισε πάνω σε ένα φορτηγό στην Κομόπολη Σουσουρλούκ του Μπαλίκεσιρ. Το Μπαλίκεσιρ είναι ένας νομός νοτίος της Προύσας, είναι το παλαιόκαστρο, το οποίο οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να το προφέρουν, το παλαιόκαστρο το είπαν Μπαλίκεσιρ. Είναι μια συνοικία, είχε Έλληνες μέχρι το 1922 το Σουσουρλούκ, αν όσοι είστε από εκεί μπορείτε να το, ενώ από την περιοχή μπορείτε να το ψάξετε να το δείτε. Εκεί λοιπόν, μέσα στο αυτοκίνητο ήταν ο διοικητής, διευθυντής ασφάλειας Κοντζάνταγ, η συνοδός του η Γκιοντζά Ους, ο βουλευτής του κόμματος του Ορθού Δρόμου της Σιλέρ δηλαδή, ο Σεντάτ Μπουτζάκ,
Κούρδος Ζαζά, συνεργάτης του κράτους, επικεφαλής μιας φυλής, μπορεί να έχει και 100.000 μέλη, όλοι ένοπλοι, ιδιωτικό στρατό έχουν, και τέταρτος ο Αμπντουλάχ Τσατλή. Δηλαδή, προσέξτε, εκτελεστική εξουσία, το κράτος δηλαδή, ο διευθυντής ασφάλειας, υψηλόβαθμος στην αστυνομία, νομοθετική εξουσία, ο βουλευτής και η μαφία. Ο Τσατλή ήταν γκρίζος λύκος, κατηγορηθής για διακίνηση σοκολάτας, δολοφόνος, προσέξτε, που είχε πλαστή ταυτότητα, πλαστό διαβατήριο από τον Εύσεχυρ, εκεί που ήταν ο μάρχης αυτός που είχε βάλει τη βόμβα στο σπίτι του Μουσταφά, στο υποτιθέμενο σπίτι του Μουσταφά και μάλιστα Θεσσαλονίκη, το κράτος τον πρόσεξε, δεν τον γκλώτσισε, τον έκανε νομάρχη σε μια νομαρχία όπου η οποία νομαρχία αυτή έδινε όλα τα ψεύτικα διαβατήρια στη μαφία, στη μαφία των γκρίζων λύκων. Ο Τσατλή λοιπόν με αυτήν την ταυτότητα και την πλαστή είχε, κρατηθείτε, γραφείο στο κτίριο της Βουλής, της Τουρκικής Βουλής, και σας πληροφορώ, του φιλούσαν το χέρι, γιατί στην Τουρκία αυτό είναι, του φιλούσαν το χέρι βουλευτές. Σκοτώθηκε ο Τσατλή, σκοτώθηκε ο διευθυντής ασφάλειας ο Κοζάνταρ, σκοτώθηκε η Γκιοντζαούση συνοδός, τραυματίστηκε, σώθηκε τραυματίας βαριά ο Σεντάτ Μπουζάκ, ο βουλευτής. Στη συνέχεια έγινε μεγάλος, γιατί για πρώτη φορά αποκαλύφθηκε η σχέση, η άρρηκτη σχέση του κράτους με τη μαφία των γκρίζων λύκων και των κομμάτων. Του πολιτικού συστήματος, τέλος πάντων. Τότε ο Κουτλού Σαββάς ήταν ο επιθεωρητής του κράτους, έχουν έναν θεσμό αυτή, στον οποίο η κυβέρνηση εκ των πραγμάτων σδριμώχτηκε, έγινε χαμός, του έδωσε την εντολή να γράψει μία έκθεση για την υπόθεση αυτή. Έγραψε μία έκθεση, περίπου 50-60 σελίδες, με κάποιο τρόπο δεν ξέρω ποιον έπεσε στα χέρια της Ελλάδας άκρος απόρριτη έκθεση, από την οποία έλειπε μία σελίδα, θα σας πω μετά, την οποία μου ζήτησα να τη μεταφράσω. Την μετέφρασα και αυτή συμπεριλήφθηκε σε ένα βιβλίο το οποίο έγραψε ο Άλκης Κούρκουλας και εκδόθηκε από τις εκδόσεις Λιβάνη, η έκθεση στο Σουρλούκ, κράτος και συμμορία, κάτι δεν θυμάμαι τώρα, πάντως αν γράψετε στο Σουρλούκ Λιβάνη θα το βρείτε. Έλειπε μία σελίδα, ξέρετε ποια σελίδα? Η σελίδα που έλεγε από την έκθεση που πήρε η Ελλάδα. Ήμασταν από τις πρώτες χώρες που την πήραμε, μεγάλη επιτυχία αυτή του κράτους και των αρμοδίων υπηρεσιών. Έλειπε η σελίδα που αναφερόταν στις αποστολές που είχε λάβει η συμμορία των γκρίζων λύκων εναντίον της Ελλάδας και εναντίον των ελληνικών νησιών που έκαψαν τα ελληνικά νησιά. Εντάξει, αυτά. Πηγαίνετε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτά έχουμε για την εισαγωγή μας. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα μέτωπα, τα οποία να δούμε και πότε θα σταματήσουν. Λοιπόν, κατηγορείται το Ισραήλ ότι βομβαρδίζει νοσοκομεία. Σήμερα λέει ότι βομβάρδισε και ένα σχολείο, έχει 20 νεκρούς και πόσους τραυματίες. Πάντως οι εικόνες από αμάχους είναι ένα πρόβλημα που όσο και αν προσπαθεί να παρουσιάσει το Ισραήλ, τώρα ξέρετε παρουσιάζει εικόνες, βιντεάκια που πιθανόν να τα βρίσκουν και τώρα από τη βάρβαρη εισβολή και τις βάρβαρες πράξεις της Χαμάς εναντίον αμάχων. Έτσι. Αυτό όμως δεν μπορεί να κρύψει τις εικόνες των αμάχων που σκοτώνονται. Αυτό, εάν συνεχίσει το Ισραήλ, όση δύναμη και να έχει παγκοσμίως, με τα χρήματα, με την διασπορά, με τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αυτό προκαλεί πολύ μεγάλη ζημιά στην εικόνα του Ισραήλ, θα περάσουν χρόνια να την διορθώσει και δεν ξέρω τι πολιτικούς στόχους έχουν για το κέρδος δηλαδή που επιδιώκουν. Αν το ζυγίσουν με τη ζημιά, δεν ξέρω αν
ισοσταθμίζεται. Αυτά είναι δικά του θέματα. Εγώ μεταφέρω την εντύπωση που αποκομίζω μελετώντας τώρα. Το Ισραήλ κοινοποίησε ένα infographic, λέγεται, ένα infographic με τις φωτογραφίες και τα ονόματα 10 διοικητών της Χαμάς που τους έχει εξογκλώσει όσο διαρκεί ο πόλεμος. Υπόψη ότι αύριο, μεθαύριο κλείνουμε ένα μήνα. Επίσης υπάρχει πληροφορία, οι ίδιοι οι Ισραηλοί το έκαναν νομίζω, ότι κτυπήθηκε, βομβαρδίστηκε το σπίτι του Χανίγια, του διοικητή της Χαμάς. Δεν είναι γνωστό εάν ήταν μέσα η οικογένειά του. Η Χαμάς είδα σε έναν λογαριασμό ότι ανακοίνωσε ότι σκότωσε 5 Ισραηλινούς στρατιώτες που έπεσαν σε ενέδρα στην βορειοδυτική Γάζα. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από το Ισραήλ, δεν το υιοθετούμε, απλά αναφέρομαι τι λέει μια πλευρά και τι λέει η άλλη. Δεν υπάρχει σαφής αριθμός νεκρών αυτή τη στιγμή, ούτε από τη μια πλευρά ούτε από την άλλη, αναφέρομαι τώρα στις δυνάμεις που πολεμούν. Πάντως το Υπουργείο Υγείας της Γάζας μιλάει για 9.500 νεκρούς αυτή τη στιγμή και περίπου 2.000 εγκλωβισμένους στα ερείπια. Πάλι ανακοίνωση, δεν μπορεί κανείς να το διασταυρώσει. Επίσης έχω δει σε λογαριασμούς και το Iran Observer και ρωσικούς και φιλοαραβικούς ένα πολύ μεγάλο αριθμό αποκατεστραμμένα Μερκαβά. Τώρα μεγάλος αριθμός, δεν θέλω να το πω. Μου φαίνεται περίεργο. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν πάνω από 5 κατεστραμμένα Μερκαβά, αλλά αναφέρουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Λοιπόν, αυτά με το Ισραήλ μέχρι στιγμής. Να περάσουμε στη Χεζμπολά, έχουμε εκεί σημαντικές εξελίξεις. Λοιπόν, τώρα, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου έκανε δήλωση μετά την ομιλία του Νασράλα, θα κάνουμε μια αναφορά σε αυτήν, και είπε η Χεζμπολά δεν πρέπει να εκμεταλλευτεί τις τρέχουσες συγκρούσεις. Δεν επιδιώκουμε ως Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την εξάπλωση της σύγκρουσης στο Λίβανο. Αυτό ας το κρατήσουμε. Ακούστε, κάθισα και μελέτησα την ομιλία του Νασράλα και προσπάθησα να εξάγω κάποια συμπεράσματα. Καταρχάς, η παρουσία δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στην ομιλία του είναι ένα μήνυμα ότι είναι εδώ ο λαός, με στηρίζει. Στηρίζει τη Χεζμπολά. Έχει δηλαδή λαϊκή στήριξη. Αυτό που εξέπεμψε είναι ότι δεν αποκλείει τον πόλεμο, είπε άλλωστε όλα είναι ανοιχτά, αλλά δεν θα έλεγε κανείς ότι θέλει και τον πόλεμο. Εδώ λοιπόν βάζω ένα ερωτηματικό. Δεν τον θέλει για δύο. Το πιθανότερο είναι οι λόγοι να είναι δύο. Οι λόγοι είναι δύο που πιθανόν τον όθησαν να τηρήσει αυτή τη στάση. Ο ένας είναι γιατί δεν θέλει τον πόλεμο, φοβάται τις απώλειες ή του το είπε το Ιράν μη, γιατί τώρα για πολιτικούς λόγους. Και ο δεύτερος να είμαστε κοντά στην ύπαρξη μιας συμφωνίας. Οπότε δεν ήθελε να προκαταλάβει τις εξελίξεις, δηλαδή να δημιουργήσει μια κατάσταση κηρύττοντας τον πόλεμο, να δυσκολέψει τις συνομιλίες που μπορεί να οδηγήσουν σε μια. Και να σας πω ότι όσο κάθισα και το σκέφτηκα αρκετά, κλείνω προς το δεύτερο, ότι η επίσκεψη Μπλίνκεν, η στάση των 5 χωρών των αραβικών που θα δούμε παρακάτω, που ίσως αυτή τη στιγμή που τώρα είμαστε 7 η ώρα περίπου, να είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Μπλίνκεν με τους υπουργούς εξωτερικών των 5 αραβικών χωρών, των 5 σημαντικότερων αραβικών χωρών. Ίσως λοιπόν να περιμένουν να δουν τι θα γίνει και εάν μπορεί να πιστεί το Ισραήλ για μία πιθανή λύση και σε σχέση με τον πόλεμο αλλά και σε σχέση με το Παλαιστινιακό, και γι' αυτό ήταν ο Νασράλα πιο συγκρατημένος.
Πάντως, σήμερα θα έλεγα ότι η πολιτική Νασράλα στο λόγο και στα παιδεία είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Δηλαδή από τη μία πλευρά δεν τεντώνει το σκηνή, δεν λέει μπαίνω στον πόλεμο, δεν κλιμακώνει, ενώ με όλες τις δυνάμεις ίσως και με μια εισβολή μέσα στο Βόρειο Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά όμως, σήμερα χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά τις ρουκέτες μπουρκάν. Καλά, τις είδα και ζαλίστηκα πραγματικά. Κάτι τέτοια πράγματα από 100 μέχρι 500 κιλά εκρηκτικά και χτύπησαν δύο στρατιωτικές βάσεις του Ισραήλ. Τώρα τέλος πάντων δεν νομίζω να είναι προπαγάνδα, τα βίντεο που είδα είναι πραγματικά, είναι, η έκρηξη είναι μανιτάρι ολόκληρο. Σαν τις εκρήξεις που προκαλεί η αεροπορία του Ισραήλ όταν ρίχνει τις βόμβες των χιλίων λιβρών, πόσες είναι αυτές. Αυτά τα αντιφατικά μηνύματα. Μακάρι, ίσως το ότι κατέληξα στο συμπέρασμα, γιατί συμβαίνει και αυτό, ξέρετε, όσο και να προσπαθείς να είσαι ψυχρός, ίσως να είναι και η ελπίδα που με όθησε να καταλήξω σε αυτό το συμπέρασμα, ότι μάλλον περιμένει την κατάληξη των συνομιλιών, μήπως και καταλήξουμε σε καμία κατάπαυση του πυρός ή και σε να δημιουργηθεί μια βάση για τη λύση του ζητήματος του Παλαιστινιακού, που με βάση όπως του λένε όλοι και από εδώ και από εκεί, ότι αυτή η λύση μπορεί να σημάνει και το τέλος των πολέμων, όχι μόνο αυτού του πολέμου. Τώρα, οι Ιεμένοι βλέπω, τώρα δεν ξέρω αν είναι φωτογραφίες από παλιές παρελάσεις, πάντως πραγματικά μένω άναυδος με τη στρατιωτική ισχύ της Ιεμένης. Ένας αξιωματούχος από την κυβέρνηση της Ιεμένης, από αυτό το κίνημα, Ανσαρουλάχ λέγεται νομίζω νούμερο 2, έκανε δήλωση και είπε: «Βλέπουμε με χαρά την ανάπτυξη αμερικανικών πλοίων», λέει, «στην Ερυθρά Θάλασσα. Ας έρθουν προς τα δολή, εμείς δεν θα φοβηθούμε να τους κτυπήσουμε». Επίσης συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των φίλων της Χαμάς μετά την επίσκεψη του Εμίρ Αμπντουλαχιάν στην Τουρκία και τη συνάντησή του και με τον Φιντάν και με τον Ερντογάν. Απίθυναν πρόσκληση στον Ραϊσί να επισκεφτεί την Τουρκία. Διαβάζω ότι στο τέλος του Νοεμβρίου ο Ραϊσί θα βρίσκεται στην Τουρκία. Μακάρι μέχρι τότε να μιλήσουν για άλλα και να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία με τον πόλεμο. Τώρα, μια που βρισκόμαστε στο θέμα, αυτή η κρίση, αυτός ο πόλεμος έδωσε την ευκαιρία στο Ιράν να ξεδιπλώσει και να αναδείξει και τις δυνάμεις που έχει στην περιοχή, δηλαδή στο Λίβανο, τη Χεζβολά, στη Συρία περίπου 40.000 μέλη της δύναμης Al-Quds, που είναι οι δυνάμεις του εξωτερικού των φρουρών της Επανάστασης, η Χάς Δισάμπη στο Ιράκ, 300.000 ένοπλοι και με οπλικά συστήματα, ακόμα και με πυράβλους κρούς, και οι Ιεμένοι. Και επειδή δέχτηκαν οι αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ και τη Συρία καταιγισμό επιθέσεων, είτε με ρουκέτες είτε με μία παδρομένα αεροσκάφη, εάν ενταθεί ο πόλεμος, είναι πολύ πολύ πιθανόν οι Αμερικανοί να αναγκαστούν να αποσύρουν τις δυνάμεις τους και από το Ιράκ και από τη Συρία. Ξέρετε τι θα σημαίνει αυτό? Τουλάχιστον αυτές που είναι έξω από τη Βαγδάτη. Μέσα στη Βαγδάτη δεν πιστεύω. Δηλαδή στην πρεσβεία και εκεί γύρω που έχουν μια βάση, εκεί θα μείνει. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι σε όλη αυτή την περιοχή θα κυριαρχήσει το Ιράν. Δηλαδή, λάθη που τα έχουμε εντοπίσει εδώ και 10-15 χρόνια, λάθη, λανθασμένες πολιτικές των ΗΠΑ, κατέστησαν το Ιράν όχι περιφερειακή δύναμη, περιφερειακή υπερδύναμη, και δεν υπάρχει δόση υπερβολής σε αυτό. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι αυτοί που σχεδιάζουν, όπως αυτοί που σχεδίαζαν να στείλουν τον αγωγό στην Τουρκία, Χοκστάιν, Νούλαντ και Πάγια, αποδείχθηκε πόσο κοντόμυαλοι ήταν. Θα τα δώσουν τώρα στον Ερντογάν, κατάλαβες? Στον Ισλαμοφασίστα που απειλεί τους πάντες
και είναι και μεγάλος υποκριτής. Διότι αυτά για τα οποία κατηγορεί την Τουρκία τα κάνει ο ίδιος. Στους Κούρδους, στους εμάς, στην Κύπρο, στα κατεχόμενα. Εντάξει. Και τα κάνει με τη βοήθεια των ΗΠΑ και κάποτε ίσως και του Ισραήλ. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Πρέπει να τα υπενθυμίζουμε για να μάθουν. Εντάξει. Τώρα. Αυτά λοιπόν για το... Α. Έχουμε μια ψιλοπροσέγγιση πάλι από την πλευρά της Χεζμπολάχ. Εάν η Χεζμπολάχ κηρύξει πόλεμο πλήρους κλίμακας, αυτό ίσως να βόλευε και το Ισραήλ. Το Ισραήλ επωφελείται από έναν περιφερειακό πόλεμο επειδή θέλει να αποδυναμώσει τους αντιπάλους του με τη βοήθεια των ΗΠΑ. Δηλαδή με έναν πόλεμο, αφού είναι δίπλα και η ΗΠΑ, θα προκαλούσε τέτοια πλήγματα στη Χεζμπολάχ που θα χρειαζόταν 10 και 20 χρόνια να συνέλθει. Εάν καταστραφούν χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένες της Σαουδικής Αραβίας, αυτό θα αφαιλούσε μόνο το Ισραήλ. Το Ισραήλ πρέπει πάντα να αισθάνεται μια εξωτερική απειλή και να παραμένει παρανοϊκό, κάτι που θα είναι υποφελές για την περιοχή μακροπρόθεσμα, επειδή ένας παρανοϊκός άνθρωπος είναι βέβαιο ότι θα κάνει λάθος. Αυτή είναι μια μικρή ανάλυση που διάβαζα στο Iran Observer, που δείχνει για, ίσως και την προθέση του Ιράν γιατί δεν πάμε σε κλιμάκωση του πολέμου με τη Χεζμπολάχ. Λοιπόν, αυτά, για να δούμε τώρα, πάμε στο τέταρτο θέμα μας. Εδώ έχει ζουμί. Έχουμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι μία πολύ σημαντική χώρα στον αραβικό κόσμο. Είναι μικρότερη από τη Σαουδική Αραβία, αλλά είναι μια χώρα που θα έλεγα ότι έχει καλύτερο κράτος. Ήταν ο κύριος Κοστούλας ο πρέσβης εκεί, η πρέσβης. Την επισκέφθηκα 4-5 φορές. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω και με υπουργούς εκεί και με ανθρώπους και είδα με τα μάτια με το κράτος εκεί λειτουργεί. Έχουν ένα ισχυρό κράτος. Ισχυρή πολεμική αεροπορία, η οποία μάλιστα επιχειρούσε και στη Λιβύη, έτσι. Σκεφτείτε, πού είναι τα Εμιράτα και πού επιχειρούσε. Και κάναμε και μαζί και ασκήσεις και... Τώρα, του πού πήγε αυτή η συμμαχία. Ποιος έχει ευθύνη που δεν είναι ζωντανή. Ψάξτε και βρείτε το. Λοιπόν, πριν μιλήσω για τα Εμιράτα, να πω ότι... Επειδή είμαστε στο τέταρτο θέμα της εκπομπής, που είναι οι διεθνείς αντιδράσεις, έχουμε 4 χώρες της Λατινικής Αμερικής οι οποίες έχουν πάρει καθαρά θέση εναντίον του Ισραήλ. Η μία μάλιστα, η Βολιβία, διέκοψε τις σχέσεις με το Ισραήλ. Δεν υπάρχει καμία επαφή. Άλλες 3 χώρες της Λατινικής Αμερικής, η Χιλή, η Κολομβία και σήμερα νομίζω η Ονδούρα, ανακάλεσαν τους πρέσβεις τους ως αντίδραση, ως διαμαρτυρία για τους φόνους των αμάχων στη Γάζα, για την πολιτική που ακολουθεί το Ισραήλ στη Γάζα. Πάμε να δούμε τώρα τι είπε ο σύμβουλος του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ανουάρ Γκαργκάς. Μιλώντας λοιπόν σε μία εκδήλωση στο Αμπουντάμπι για θέματα πολιτικής, είπε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να ασκήσουν πιέσεις για τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ Χαμάς και ότι θα πρέπει να βρεθεί μια νέα διαδικασία στην οποία στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή διένεξη που μετράει δεκαετίες και αν δεν βρεθεί οι ΗΠΑ θα χαρακτηριστούν αναποτελεσματικές. Ο Ανουάρ Γκαργκάς είπε ακόμη ότι η Ισραηλινή πολιτική του περιορισμού που έχει υπάρξει το σήμα κατά τεθέν του Παλαιστινιακού ζητήματος στις τελευταίες 2 δεκαετίες έχει αποτύχει και έκανε έκκληση για μια νέα προσέγγιση που θα συζητάει το θέμα των προσφύγων, των συνόρων και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Η Αμερικανική ανάμειξη θα κριθεί από το πότε θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Όσο πιο σύντομα, τόσο το καλύτερο. Και από το αν μπορούμε να έχουμε ένα άλλο είδος διαδικασίας κατά την επίλυση του προβλήματος. Εάν αυτή η κρίση συνεχιστεί και ειδικά η ανθρωπιστική πλευρά και αν αυτή η κρίση μας επαναφέρει στο ίδιο σημείο, στην παλιά πολιτική περιορισμού της περίοδου πριν από τις 7 Οκτωβρίου, δηλαδή σαν να λέει ότι ο περιορισμός, η πολιτική του περιορισμού γέννησε την 7
Οκτωβρίου, νομίζω ότι ο αμερικανικός ρόλος σε αυτήν δεν θα θεωρηθεί σωστός ή λάθος, απλά θα θεωρηθεί αναποτελεσματικός. Να πούμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ήταν η πρώτη αραβική χώρα. Όλες οι αραβικές χώρες είχαν μια κοινή στάση απέναντι στο Ισραήλ. Κάνε βήματα για την επίλυση του Παλαιστινιακού και να συνάψουμε διπλωματικές σχέσεις. Η πρώτη χώρα που ξεπέρασε αυτή τη γραμμή, έσπασε αυτή τη γραμμή και υπέγραψε συμφωνία το 2020, η λεγόμενη συμφωνία στο Αβραάμ, με το Ισραήλ ήταν τα Εμμυράτα, χωρίς να βάλει προϋπόθεση για τη λύση. Φιλοξενεί και αμερικανικά στρατεύματα, άρα έχει σημασία να το λέει αυτό, να το λένε αυτό τα Εμμυράτα. Δηλαδή και καλυμμένα ρίχνουν ευθύνες και στο Ισραήλ και φέρουν τις ΗΠΑ πρώτων ευθυνών τους. Ο Μπλίνκεν, είπαμε ότι μιλάει αυτή τη στιγμή με τους υπουργούς εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας, Κατάρ, Εμμυράτων, Αιγύπτου και Ιορδανίας, ενώ θα υπάρχει και εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Αρχής. 5-1 δηλαδή. Σύμφωνα με πληροφορίες θα τονίσουν οι εκπρόσωποι των αραβικών χωρών την αραβική στάση που ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός, παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και τρόπος να τερματιστεί η επικίνδυνη επιδείνωση που απειλεί την ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή. Ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας σε χθεσινή του ανακοίνωση. Σήμερα το πρωί συναντήθηκε με τον Μπλίνκεν ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, ο οποίος τόνισε την ανάγκη, στο Αμάν και αυτός, να καταβληθούν προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τον τερματισμό της Ισραηλινής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο. Δηλαδή, τώρα, εντάξει, από το Νότιο Λίβανο ενεργεί η Χεζμπολάχ. Δεν πρέπει να απαντήσει το Ισραήλ τώρα. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε με κανένα, αλλά η λογική τι λέει. Επιθετικότητα, άμα δεν δέχεται πειρά, βαράει. Άμα βαράει, τότε εντάξει. Να το καταγγείλεις, να το καταγγείλουμε δηλαδή. Ο Μικάτι τόνισε επίσης τη δέσμευση του Λιβάνου στη διεθνή νομιμότητα και την εφαρμογή του ψηφίσματος 1071 του ΟΗΕ που ζητά από τη διεθνή κοινότητα να πιέσει το Ισραήλ να σταματήσει τις παραβιάσεις. Λοιπόν, οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να μην υπάρξει ένα δεύτερο ή ένα τρίτο μέτωπο στη σύγκρουση. Έκανε, αυτό είπε χθες στη συνάντησή του με τις επαφές του με την Ισραηλινή ηγεσία. Έκανε έκκληση στο Ισραήλ να λάβει μέτρα για την προστασία των αμάχων. Ο βασιλιάς Αμπντάλα τηλεφώνησε χθες, είχε επικοινωνία με το γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς και του δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα χρειάζεται επειγόντως να πιέσει για άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα για την προστασία των αμάχων. Ο μονάρχης της Ιορδανίας δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ δεν θα πετύχει και η μόνη οδός προς τη μόνιμη ειρήνη είναι να αναβιώσουν οι διαπραγματεύσεις για ένα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο Ισραήλ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι λέει το αλίευσε αυτό. Εκτιμώ ότι δεν είναι προπαγάνδα κανενός. Είμαι Γερμανός πολίτης με ξένες ρίζες και παρατηρώ τη στενόμυαλη συζήτηση που γίνεται στη γερμανική κοινωνία σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ-Γάζας. Εδώ να δεις τι γίνεται. Όπως είναι φυσικό, υπάρχουν ορισμένοι παραλληλισμοί στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και εμφανίζονται ανάλογες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είτε κάποιος υποστηρίζει 100% το Ισραήλ και είναι κατά της Παλαιστίνης, απορρίπτοντας τις εικόνες των θυμάτων, λέει είναι σκηνοθετημένες ή ψεύτικες, άρα υπάρχουν αυτοί που λένε 100% με το Ισραήλ, αυτές είναι ψεύτικες οι εικόνες ή δεν με νοιάζει. Υπάρχουν άλλοι που είναι 100% με τους Παλαιστίνιους και αυτοί χαρακτηρίζονται είτε ως Ισλαμιστές είτε ως τρομοκράτες εν υπνώση, όποιος το κάνει αυτό. Πιστεύω ότι μια καλή άλλη σύγκρουση, ότι καμία άλλη σύγκρουση δεν θα μπορούσε να φέρει τις μάζες εδώ σε τέτοια κατάσταση, σε τέτοια αταξία. Ως αληθινός ακροδεξιός δεν μπορείς να υποστηρίξεις πραγματικά το Ισραήλ, πόσο μάλλον τους Ισλαμιστές. Ως αριστερός δεν μπορείς να αποσύρεις την υποστήριξη από το Ισραήλ μετά από αυτό που συνέβη στο Ολοκαύτωμα. Όμως ούτε μπορείς να αρνηθείς την υποστήριξη στους Παλαιστινίους
καθώς τους κατέλαβε τη γη τους ένας κατακτητής, δηλαδή ένας αριστερός, είναι σε διχασμό, γιατί θέλει να στηρίξει και το Ισραήλ και τους Παλαιστινίους. Ένας ακροδεξιός δεν μπορεί να στηρίξει το Ισραήλ γιατί έχει τα κολλήματά του και ούτε τους Ισλαμιστές. Είναι περίεργο να παρατηρείς πως οι εικόνες φίλου και εχθρού της δεξιάς και της αριστεράς θολώνουν και όπως πάντα χάνεται και διαψεύεται η κοινή λογική και λίγη συμπόνια για τα θύματα. Νομίζω ότι γι' αυτό το επέλεξα, ότι είναι πραγματικά και εδώ το παρατηρώ αυτό. Δηλαδή άνθρωποι που ήταν αντισημίτες και διακινούσαν συνωμοσίες για το ολοκαύτωμα, τώρα τους βλέπω είναι 100% από το Ισραήλ, οι ίδιοι άνθρωποι. Και βλέπουμε και αριστερούς, οι οποίοι να είναι με το Ισραήλ λόγω του ολοκαυτώματος, αλλά είναι και με την Παλαιστίνη λόγω του άδικου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που περιγράφει ο Γερμανός, νομίζω ότι υπάρχει και στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι σε αυτόν τον πόλεμο δεν υπάρχει αυτός έχει δίκιο και αυτός έχει άδικο. Η κάθε πλευρά έχει το δικό της δίκιο. Γι' αυτό είπα και προχθές, οι τρεις μεγάλοι να καθίσουν, να σχεδιάσουν στον χάρτη βιώσιμο και ασφαλές Ισραηλινό κράτος, γιατί όπως είναι τώρα δεν είναι βιώσιμο, γι' αυτό ίσως τα κάνουν όλα αυτά, θέλουν να επεκτείνουν την επικράτειά τους, βιώσιμο Ισραηλινό κράτος, βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος και να είναι από πάνω αυτοί να είναι οι εγγυητές της λύσης, μόνον έτσι θα σταματήσει, αλλιώς θα φύγουμε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και θα βλέπουν συνέχεια αυτή την κατάσταση εκεί κάτω. Τώρα, το BBC, κρατηθείτε. Έχει κάνει 5 επισημάνσεις για ό,τι συμβαίνει κάτω. Σκοτώνονται ατυχώς εξαιτίας των ενεργειών της Χαμάς οι Παλαιστίνοι άμαχοι. Πιο πολλούς αμάχους σε ένα μήνα από όσους η Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία σε πάνω από 1,5 χρόνο έχουν σκοτώσει στη Γάζα οι Ισραηλινοί. Δεύτερη διαπίστωση. Καμία εμπιστοσύνη του στρατεύματος στον Νετανιάχου. Είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει αναλάβει ευθύνη για όσα έλαβαν χώρα στις 7 Οκτωβρίου. Τρίτον. Οι ενέργειες του μακροβιότερου πρωθυπουργού του Ισραήλ, του Βενιαμίν Νετανιάχου, δείχνουν να μην θέλει να επιτρέψει στους Παλαιστίνιους να έχουν ανεξάρτητο κράτος. Τώρα αυτό το είπε και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Ολμέρτ, όλοι το ξέρουν αυτό. Τέταρτον, αδυνατεί η διεθνής κοινότητα να επιβάλλει μια λύση, η οποία θα αποτελέσει βάση για την ειρήνη. Το είπαμε πριν λίγο. Πέμπτον, για το τελευταίο, όπως έχουν πει ο πρόεδρος Μπάιντεν και άλλοι ηγέτες, η μόνη πιθανή ευκαιρία για την αποφυγή περισσότερων πολέμων είναι να δημιουργηθεί ένα Παλαιστινιακό κράτος πλησίον του Ισραήλ. Πρόκειται για κάτι ανέφικτο με τους σημερινούς ηγέτες εκατέρωθεν. Οι Ισραηλοί και Παλαιστίνοι εξτρεμιστές θα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να πλήξουν την ιδέα όπως έκαναν από τη δεκαετία του 90. Κάποιοι από αυτούς πιστεύουν ότι ακολουθούν το θέλημα του Θεού και οι από εδώ και οι από εκεί. Γεγονός που καθιστά αδύνατο να τους πείσουν να αποδεχθούν έναν συμβιβασμό. Εφόσον όμως αυτός ο πόλεμος δεν έχει προκαλέσει αρκετό σοκ για να σπάσει βαθιές προκαταρρύψεις και να καταστήσει βιώσιμη την ιδέα των δύο κρατών, τίποτε δεν θα το κάνει. Και δίχως έναν αμοιβαία αποδεκτό τρόπο τερματισμού της σύγκρουσης, πιο πολλές γενιές Παλαιστινίων και Ισραηλινών θα καταδικαστούν σε περισσότερους πολέμους. Ένας λογικός άνθρωπος, όπως κάναμε εμείς, καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα, χωρίς να... Λοιπόν, αυτά και για τα θέματα του πολέμου. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία, δεν έχουμε πολλά και εκεί. Κάθισα και διάβασα από ρωσικές πηγές. Γιατί στις Ουκρανικές, και από τις Ουκρανικές υπάρχει μια αξιόπιστη πηγή που διαβάζω. Δεν υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις, πάντως στα 4 μέτωπα. Κουπιάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα και στα 4 είχαμε επιθετικές ενέργειες των Ουκρανών. Παρότι υπάρχει η αίσθηση ότι οι Ουκρανοί έχουν περάσει σε μια φάση στασιμότητας στις θέσεις τους. Επιθετικές ενέργειες και στις 4. Δεν είχαμε σοβαρές εξελίξεις στο πεδίο, αλλά οι Ρώσοι λένε ότι υπήρχαν, αναφέρουν μάλιστα και τους σχηματισμούς που έκαναν τις επιθετικές ενέργειες. Τώρα, ένας σύμβουλος του Ζελένσκι, πρώην στρατιωτικός,
επέκρινε τον Βαλερί Ζαλούζνη. Ο Βαλερί Ζαλούζνη είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ της Ουκρανίας, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιθανός διεκδικητής της θέσης του Προέδρου στις εκλογές του 2024, αν γίνουν. Αυτός λοιπόν μιλώντας στο Economist, προχθές το είπαμε εδώ νομίζω, προέβη σε μια ομολογία ότι υπάρχει ένα αδιέξοδο στα μέτωπα. Υπάρχει και τις δύο πλευρές, τα είπαμε αυτό. Το είπε και ο Λουκασέγκο. Ο πόλεμος είναι σε αδιέξοδο. Λέει, καθίστε, βρείτε τα. Υπάρχει ένα αδιέξοδο, είπε όμως ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Τον κατέκρινε γι' αυτό ο πρώην στρατιωτικός σύμβουλος νούμερο 2 στο γραφείο του Ζελένσκι, πιθανόν εκτελώντας εντολές, συζητήθηκε στο γραφείο του Ζελένσκι αυτό, πιθανόν έχουν στο στόχαστρο το Ζαλούζνη. Και μάλιστα υπάρχει μια κατηγορία εκκρεμής, επειδή παρέδωσε την Μελιτόπολη, τον Μπερντιάνσκ, τη Χερσόνα, χωρίς να πέσει μια σφαίρα. Τον κατηγορούν ότι πιθανόν υπήρχε συνεργασία με τους... Λοιπόν, είδα τον Πούτιν έκανε μια συγκέντρωση, συνάντηση με όλους τους θρησκευτικούς ηγέτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ξέρετε, σε λίγο καιρό, κάτι διάβαζα προχθές, το 1/3 των πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα είναι μουσουλμάνοι. Και τον θορύβησε μάλλον αυτό που έγινε στο Ταγκεστάν, γι' αυτό έκανε αυτή τη συνάντηση. Είπε μάλιστα ότι θα χτίσω, πόσες χιλιάδες ζαμιά έχει, και ότι θα χτίσω κι άλλα. Φάτε θρησκεία για να είστε και... αυτή τη συνάντηση την έκανε για να δείξει ότι υπάρχει ισονομία και ελευθερία σε όλες τις θρησκείες στην Ρωσία και πιθανόν αναζητεί τρόπους να εκτονώνεται η οργή των μουσουλμάνων κυρίως μέσα από τις επαφές με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Πάντως, διάβασα, υπάρχει ένα άρθρο οικονομικό που λέει ότι παρότι θα έχει φέτος πάνω από 2% ανάπτυξη η Ρωσία, παρότι σταθεροποιήθηκε το ρούβλι, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με τον πληθωρισμό και στη Ρωσία. Μεγάλο πρόβλημα και αναφέρθηκε μάλιστα στους τρόπους, έδωσε λευκό επιταγή στην Κεντρική Τράπεζα να χειριστεί το θέμα για να ελεγχθεί ο πληθωρισμός. Τέλος, η Ρωσία διέψευσε το δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο έλεγε ότι η Wagner θα δώσει το υπερσύγχρονο και πολύ αποτελεσματικό αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό σύστημα Pantsir στην Χεσβολά στον Λίβανο. Λοιπόν, αυτά για τη Ρωσία και την Ουκρανία. Πάμε τώρα στην Τουρκία. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις. Ο Ερντογάν έκανε πάλι, κατηγόρησε το Ισραήλ, αλλά προσέξτε, είπε εμείς δεν θα... ανακάλεσε τον πρέσβη, τον κύριο Σακίρ Οζάν Τορουνλάρ, αλλά δεν διακόπτει τις σχέσεις με το Ισραήλ. Εμείς δεν διακόψουμε τις σχέσεις. Θα συνεχίσουμε, λέει, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο διπλωματίας και πληροφοριών. Θυμηθείτε χθες που ιδρύθηκε η Μοσάν, για να μπορέσουμε να, και άλλων υπουργών, δηλαδή υπουργός εξωτερικών, υπηρεσία πληροφοριών και άλλοι υπουργοί, για να έχουμε επαφές με το Ισραήλ να διαχειριστούμε την κρίση. Πάλι είπε για εγκλήματα πολέμου, ότι πρέπει να δικαστούν σε διεθνές δικαστήριο, είπε για εγκυήτρια δύναμη, θα τα δούμε παρακάτω τι ακριβώς είπε. Και όλα αυτά, ξέρετε, όταν επιστρέφει από ταξίδι ο Ερντογάν, τότε λύνεται η γλώσσα του μέσα στο αεροπλάνο, εκεί είπε τα περισσότερα. Πάμε να δούμε τώρα. Είπε και κάποια μαργαριτάρια στη σύνοδο του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Λοιπόν, ένας ενοποιημένος τουρκογενής κόσμος θα βοηθήσει να ανοίξει ο δρόμος για κατάπαυση του πυρός στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος στην Αστάνα. Δηλαδή, μετά την Σαμαρκάνδη πήγε στην Αστάνα.
Δεν υπάρχει λέξη για να περιγράψει κανείς αυτή τη βαρβαρότητα. Επί 28 ολόκληρες ημέρες διαπράττονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα, είπε ο πρόεδρος Ερντογάν στην ομιλία του χθες προς τους ηγέτες του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών στην Αστάνα του Καζακστάν. Ένας ενοποιημένος τουρκογενής κόσμος που ενεργεί από κοινού θα βοηθήσει να ανοίξει ο δρόμος για κατάπαυση του πυρός και να υπάρξει μια μόνιμη ειρήνη στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης, είπε, ονειρεύεται ενοποιημένο κόσμο. Δηλαδή, ξέρετε τι είναι αυτό που πάει να κάνει ο Ερντογάν? Σαν να ξεκινήσει τώρα η Ρωσία να ενώσει το σλαβικό κόσμο. Δηλαδή, Βουλγαρία, Σκόπια, Σλάβοι είναι, δεν είναι Μακεδόνες, για όσους ονειρεύεστε. Να ενώσει λοιπόν η Ρωσία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, τα Σκόπια, το Μαυροβούνιο, τη Σλοβακία, Σλάβοι είναι και αυτοί, την Πολωνία που είναι Σλάβοι, την Ουκρανία που είναι Σλάβοι και ποιες άλλες είναι σλαβικές χώρες, να κάνει ένα οργανισμό σλαβικών χωρών. Πώς το ακούτε αυτό? Αυτό πάει να κάνει η Τουρκία. Και μάλιστα είδα μια φωτογραφία όταν μιλούσε, όλοι οι ηγέτες των λεγόμενων τουρκικών χωρών είχαν στα αυτιά τους μεταφραστή. Δηλαδή είναι τουρκογενείς οι γλώσσες, τώρα δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Θέλει δηλαδή μόνο για πολύ απλά πράγματα. Έχω μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή με άτομα από τις περισσότερες χώρες αυτές. Ένας ενοποιημένος τουρκογενής κόσμος που ενεργεί από κοινού θα βοηθήσει να ανοίξει ο δρόμος για κατάπαυση του πυρός και να υπάρξει μόνιμη ειρήνη στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης, είπε ο Ερντογάν, ο οποίος συνέδεσε έμεσα το Παλαιστινιακό με τη λήξη του πολέμου στο Καραμπάχ και τη σημασία που είχε η νίκη του Αζερβαϊτζάν μετά από 30 χρόνια πολέμου. Νιώθουμε μεγάλη υπερηφάνεια και χαρά για αυτό το ιστορικό επίτευγμα. Την εθνοκάθαρση που έκαναν στο Καραμπάχ, 120.000 άνθρωποι έφυγαν. Πού να ζήσουμε τη βαρβαρότητα? Τους εκδίωξαν με την πολιτική τους. Εθνοκάθαρση, λέει, νιώθουμε μεγάλη υπερηφάνεια. Και μετά κατηγορεί το Ισραήλ. Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στη μόνιμη ειρήνη στην περιοχή μας. Βέβαια, άμα τους εξοντώσεις όλους. Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία αυτή η διαδικασία, εμείς ως τουρκογενής κόσμος πρέπει να συνεχίσουμε την υποστήριξή μας στο Αζερβαϊτζάν. Ο πολιτισμός μας επιβάλλει να τηρούμε τη δικαιοσύνη. Καλά, αυτά δεν μπορεί να τα ακούει κανείς. Ξέρετε τι μοιάζει αυτό? Μοιάζει με έναν αρχιψεύταρο, ο οποίος υπερασπίζεται την αλήθεια και νομίζω ότι και έτσι είναι, ότι δεν είναι ψεύτης. Έναν εγκληματία, ο οποίος το παίζει ο πιο ηθικός άνθρωπος. Και το πιστεύει ότι είναι πιο ηθικός. Αυτά είναι ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν πιστεύει ότι είναι δίκαιος. Προσέξτε εδώ. Ο πολιτισμός μας επιβάλλει να τηρούμε τη δικαιοσύνη, να κρατάμε τα χέρια των καταπιεσμένων και να τους βοηθάμε και να μην παραμένουμε σιωπηλοί απέναντι στην αδικία. Αυτός ο οποίος κρατάει την Κύπρο, το Αφρίν, τον Κυρεσπί, ξένες χώρες, έχει εισβάλει σε ξένες χώρες, αυτός μιλάει για δικαιοσύνη. Η Άγκυρα επιμένει να παίξει ρόλο διαμεσολαβητής στο Παλαιστινιακό παρά την ανοιχτή υποστήριξη προς τη Χαμάς. Και κοιτάξτε τι κερδίζει τώρα. Ο Μπλίνκεν πηγαίνει και στην Άγκυρα. Τώρα τι είπε στην επιστρέφοντας. Λόγω της ανθρωπιστικής τραγωδίας στη Γάζα, αυτό το λέει το Υπουργείο Εξωτερικών που απέσυρε τον πρέσβη. Λόγω της ανθρωπιστικής τραγωδίας στη Γάζα, λόγω των συνεχιζόμενων Ισραηλινών επιθέσεων κατά αμάχων και της απόρριψης από το Ισραήλ των εκκλήσεων για κατάπαυση του πυρός και απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, αποφασίστηκε η ανάκληση του πρέσβη μας στο Τελ Αβίβ, Σακίρ Οζάν Τουρουλάρ, στην Άγκυρα για διαβουλεύσεις. Τώρα, επιστρέφοντας από το Καζακστάν, Ερντογάν είπε: Ο Νετανιάχου δεν είναι πλέον ένα πρόσωπο που μπορεί να θεωρηθεί συνομιλητής μας με οποιοδήποτε τρόπο. Τον διαγράψαμε και τον πετάξαμε. Ήταν έτοιμος να πάει ο Ερντογάν να κάνει τα χατήρια του. Ο Τούρκος πρόεδρος διευκρίνησε ότι η πλήρης διακοπή των δεσμών, ιδίως στη διεθνή διπλωματία, δεν είναι δυνατή και ανέφερε ότι με τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν όλα τα διπλωματικά μέσα με το Ισραήλ. Ήδη, όπως ανακοίνωσε, ο Ιμπραήμ Καλίν βρίσκεται σε επαφή με την Ισραηλινή πλευρά, με τη Μοσάντ δηλαδή, που ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ενώ συνομιλεί τόσο με την Παλαιστινιακή πλευρά, όσο και με τη Χαμάς.
πάρτε την. Ο στόχος μας είναι η επίτευξη οριστικής ειρήνης στο Ισραηλινο-Παλαιστινιακό ζήτημα. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να σταματήσει η αιματοχυσία και να εδραιωθεί η ειρήνη. Στόχος μας είναι η επίτευξη μιας διαρκούς και βιώσιμης ειρήνης που θα ανακουφίσει τόσο την περιοχή μας όσο και τη χώρα μας. Κάνουμε εκκλήσεις για να το διασφαλίσουμε αυτό. Για παράδειγμα, θέλουμε να φέρουμε όλα τα σχετικά μέρη σε μια διάσκεψη. Και πάμε τώρα στην εγκύτρια δύναμη. Λέμε και λέμε για το θέμα της εγκυοδοσίας από την αρχή των γεγονότων. Έχουμε πει ότι αν η Τουρκία είχε εγκυητική αποστολή, αν ήταν εγκυήτρια δύναμη, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε αυτό το καθήκον, μπορούμε να γίνουμε εγκυήτρια χώρα. Μας κάνει και χάρη δηλαδή. Στην Κύπρο η Ελλάδα μπορεί να είναι εγκυήτρια χώρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να είναι εγκυήτρια χώρα και αν η Τουρκία είναι εγκυήτρια χώρα στην Κύπρο, γιατί να μην είναι μια παρόμοια δομή και στη Γάζα, γιατί να μην ισχύει και για τη Γάζα. Τι θα μπορούσε να είναι πιο φυσικό από το να είναι η Τουρκία εγκυήτρια χώρα στη Γάζα? Με άλλα λόγια, μπορούμε να αναλάβουμε το ρόλο της εγκυήτριας χώρας και εκεί. Ποια μορφή θα πάρει αυτό? Θα το δείξει ο χρόνος. Εμείς ως Τουρκία πρέπει να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο. Αυτή θα είναι μια εξέλιξη που σχεδόν διαμορφώνει την ιστορία, το παρόν και το μέλλον. Δεν θα αφήσουμε τη Γάζα αβοήθητη. Ενθαρρύνουν το Ισραήλ να σκοτώσει πολλά μωρά. Τα έχωσε και πάλι στους Αμερικανούς. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα τώρα να δούμε, αφιστοθήσουμε αυτό για να δούμε το τελευταίο που είναι το κερασάκι στην τούρτα. Κάθε χρόνο γίνεται μια άσκηση, η Μέδουσα. Φέτος θα γινόταν η 13η νομίζω, Μέδουσα 13, που γίνεται στο Μυρτό ο Πέλαγος, στο Κρητικό νότια της Κρήτης. Λέει, ματαιώνεται η διακλαδική άσκηση Ελλάδας-Αιγύπτου Μέδουσα 13, η οποία νομίζω στην οποία συμμετείχαν και οι άνοπες δυνάμεις της Κύπρου, με ό,τι δυνατότητες έχουν, η οποία είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί 16 με 24 Νοεμβρίου στην ευρύτερη περιοχή του Μυρτώου Πολάγους και της Κρήτης. Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΘΑ, η ματαίωση της άσκησης αποφασίστηκε μετά από συντονισμό με πρωτοβουλία της Αιγυπτιακής πλευράς λόγω των τρεχουσών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η άσκηση θα προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο επόμενο έτος. Εύχομαι να είναι έτσι. Και εύχομαι να μην είναι η πρώτη αντίδραση της Αιγύπτου στη θέση που κράτησε η Ελλάδα στο ψήφισμα στον ΟΗΕ. Εντάξει, γιατί σκεφτείτε να γίνει καμιά τούμπα στην περιοχή, να μείνουμε με μόνο σύμμαχο το Ισραήλ και όλες οι άλλες χώρες να συνασπιστούν με την Τουρκία και να ψάχνουμε να βρούμε το δίκαιο μας εμείς με όλες τις μουσουλμανικές χώρες. Σκεφτείτε το αυτό. Η κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Γεραπετρίτης το σκέφτονται καθόλου αυτό, οι κύριοι πρέσβεις. Λοιπόν, έχουμε πει ότι υπάρχουν ένας μεγάλος αριθμός αμερικανικών πέραν των αμερικανικών πλοίων που βρίσκονται στη Σούδα και στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε και πολλά αεροπλάνα. Δηλαδή, έχουμε αεροπλάνα πολλά στην Σούδα, στην Ελευσίνα, μεταγωγικά κυρίως, και στη Σούδα και στην Ελευσίνα. Έχουμε και υπτάμενα τάνκερ και... Λοιπόν, έχουμε, ακούστε, στη Σούδα σταθμεύουν ή είχαν σταθμεύσει τα RC-135S, τα KC-135 στρατοτάνκερ και τα KC-45. Τα δύο τελευταία είναι υπτάμενα τάνκερ. Υπάρχει και ένα P3 ναυτικής συνεργασίας. Τώρα, έχουμε και C-130 στην Ελευσίνα και ζήτησαν προχθές Πέμπτη με επίγον σήμα οι Αμερικανοί ένα τρίτο αεροδρόμιο, τους δώσαμε την άδεια να μετασταθμεύσουν εκεί, να εγκατασταθούν Chinook και Black Hawk ελικόπτερα, 15 ελικόπτερα και 150 Αμερικανοί στρατιωτικοί. Και ενώ συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα, έχουμε και στην Κύπρο συνωστισμό. Είτε στα λιμάνια της Κύπρου, βρίσκεται στην Κύπρο ένα γερμανικό πολεμικό πλοίο, το Frankfurt am Main, και ένα ελικοπτεροφόρο γαλλικό, νομίζω ότι είναι στο λιμάνι της Λεμεσού,
ενώ υπάρχουν καταδρομής στη βάση στο ακροτήρι, στη Βρετανική βάση, από πού και ως πού τώρα, κυρίαρχες βάσεις οι Βρετανοί στην Κύπρο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν Γερμανοί καταδρομής οι οποίοι θα αναλάβουν αποστολή για μεταφορά Γερμανών πολιτών είτε από το Λίβανο είτε από το Ισραήλ. Ακόμα και Ολλανδικά αεροσκάφη, λέει, δύο μεταγωγικά αεροσκάφη 130 με 200 στρατιώτες μετέφεραν στην Κύπρο. Να πούμε επίσης ότι είναι σε επαφή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και άλλες δυτικές χώρες με Έλληνες που διαθέτουν πλοία ακτοπλοείας και ήδη κάνουν σχέδια, αν επιδεινωθεί η κατάσταση και χρειαστεί, να μεταφέρουν πολίτες και από το Ισραήλ και από το Λίβανο. Προσπαθούν να δουν τιμές, συμβόλαια και όλα αυτά. Ας ελπίσουμε να μην γίνονται επαφές να μεταφέρουμε και Παλαιστίνιους, όπως λέει το σχέδιο της Υπουργού Πληροφοριών του Ισραήλ, το οποίο εμπλέκει την Ελλάδα. Και πάμε στο τελευταίο τώρα για να δούμε τι εστί Βερίκοκο. Λοιπόν, διαβάζουμε τώρα. Είναι του κυρίου Μιχαηλίδη, νομίζω, από το Φιλελεύθερο. Όπως ξέρετε, και εδώ με έκπληξη, αλλά και με ένα ερωτηματικό, λέω, είναι δυνατόν οι Τούρκοι να δέχτηκαν για την μπύλα έναν διπλωματικό συμβιβασμό να πανηγυρίζουν όλοι στην Κύπρο και μάλιστα όλοι το θεώρησαν. Εγώ σας είπα, κρατούσαμε εδώ, υπήρχε ένα ερωτηματικό, πώς είναι δυνατόν οι Τούρκοι να ξεκίνησαν να κάνουν ένα δρόμο και να δέχτηκαν μία συμφωνία με την οποία ικανοποιούνται 100% τα αιτήματα της ελληνικής πλευράς. Και μάλιστα υπό την ηγεσία του ΟΗΕ. Πράγματι, άνοιγε ένας δρόμος που θα μπορούσε κάπου να οδηγήσει. Αν δε, για να δούμε τώρα τι γίνεται. Υπόψη ότι με την Πύλα, να το ξαναθυμίσουμε, η Πύλα είναι ένα χωριό που ανοήτως δεχθήκαμε να είναι μεικτό, πάνω στην νεκρή ζώνη, και ένα χωριό του οποίου η επικράτεια, γιατί και οι κοινότητες έχουν επικράτεια, έχει ακτή στη Μεσόγειο. Και αυτό το χωριό η Τουρκία, επειδή είναι μεικτό, θέλει να είναι και κοινής, και δικό της να είναι. Και γι' αυτό δεν αναγνωρίζει την νεκρή ζώνη ότι είναι Ελληνική. Η νεκρή ζώνη είναι της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία την παραχώρησε στην UNFICIP. Υπάρχουν ντοκουμέντα για αυτά, έτσι. Την παραχώρησε για να ασκεί εκεί αστυνομικά καθήκοντα, γιατί αν ήταν απευθείας Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι και με το στρατό κατοχής, είχαμε και δολοφονίες και επεισόδια. Και έτσι βάλαμε, αλλά η νεκρή ζώνη είναι έδαφος ελεύθερο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα αυτά δεν τα δέχονται. Κοιτάξτε τι έγινε τώρα, αφού χαρήκαμε κάνε δύο μήνες. Προσέξτε τώρα. Πάνε και οι πανηγυρισμοί για τη Συμφωνία της Πύλας, πάνε και οι καλοί ιονοί του Colin Stuart, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, πάνε και οι πανηγυρισμοί των ονειροπαρμένων μας. Εξηγούσε ο κύριος Stuart ότι το σχόλιο του με αφορμή τη συναντήληψη για την Πύλα είναι πως εάν φέρουμε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους στη Συμφωνία για αυτό το πολύπλοκο και ευαίσθητο θέμα, αυτό μας δίνει ελπίδα ότι άλλα πιο δύσκολα ζητήματα μπορούν να λυθούν. Να που ήρθε και η κραυγαλαία απάντηση από την άλλη πλευρά για να μας δώσει την ελπίδα και να προσγειωθούν όλοι. Λέμε, διότι η προσγείωση δεν θα γίνει ποτέ. Θα πετούν όλοι στα σύννεφα μέχρι να καούν τα φτερά τους και να πέσουν όπως ο Ίκαρος, που δεν άκουγε τις συμβολές του πατέρα του. Πρώτα ο λεγόμενος Υπουργός Εξωτερικών των Κατεχομένων, Ταξίν Ερτουγρούλογλου, και μετά ο Τατάρ έδωσαν την ελπίδα. Έκανε διάσκεψη τύπου Ερτουγρούλογλου για να απαντήσει να φύγουν αμέσως από την νεκρή ζώνη τα ελληνοκυπριακά μηχανήματα που πήγαν εκεί και διαχωρίζουν οικόπεδα, διότι δεν συμφώνησαν κάτι τέτοιο. Ενώ είχε συμφωνηθεί. Το μόνο που συμφώνησαν, λέει, είναι ότι οι Τουρκοκύπριοι θα κατασκευάσουν το δρόμο και εμείς θα περιμέναμε όταν τελειώσει το έργο να συζητήσουμε ξανά για τα υπόλοιπα. Δηλαδή να κάνουν αυτό που θέλουν οι Τούρκοι
και μετά να δούμε τα άλλα. Ωραία τέτοια λογική, έτσι, τουρκολογική. Για το αν θα κοπούν οικόπεδα στην νεκρή ζώνη, αν θα γίνει ηλιακό πάρκο, όπως συμφωνήθηκαν αυτά, αν θα γίνει σημείο ελέγχου με βάση τον κανονισμό της πράσινης γραμμής, θα το δούμε μετά. Διότι τι προέβλεπε, οι Τούρκοι ήθελαν να υπάρχει ένας δρόμος και να έχουν απευθείας πρόσβαση στο μεικτό χωριό της Πύλας. Τι σημαίνει αυτό? Καταστροφή. Καταστροφή και πολιτική και στρατιωτική. Εντάξει, θα μπορούσαν να πάρουν, να κόψουν το δρόμο, να κόψουν τα κοκκινοχώρια, όλα, και να τυναχτεί στον αέρα η βιωσιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Προσέξτε εδώ. Και να αποκτήσουν και πρόσβαση και δικαιώματα στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο στόχος τους. Και εκεί, σε αυτόν τον δρόμο, με βάση τη συμφωνία που έγινε υπό τον ΟΗΕ, θα μπει και ένα σημείο ελέγχου, όποιος περνάει θα ελέγχεται. Δεν το δέχονται αυτό οι Τούρκοι. Κοιτάξτε τώρα. Να μην νομίζουν, λέει, ότι έναντι αυτού του οδικού έργου θα δώσουμε κάτι στους Τουρκοκύπριους. Μην νομίσουμε δηλαδή ότι επειδή δέχτηκαν στους Ελληνοκύπριους, ότι επειδή δέχτηκαν οι Ελληνοκύπριοι να γίνει ο δρόμος, ότι θα τους δώσουμε και ανταλλάγματα. Δηλαδή νόμιζαν τα Ηνωμένα Έθνη, ο κύριος Στιούαρτ δηλαδή, ότι υπήρχε συναντήληψη για το τι θα γίνει εκεί. Νόμιζαν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Τούρκοι συμφώνησαν μόνο ότι θα κατασκευάσουν το δρόμο. Όχι να περιμένουμε και ανταλλάγματα. Τι διάολος συναλλαγές είναι αυτές? Να μας λένε όλοι πανηγυρικά και περήφανα ότι πέτυχαν αυτή την ιστορική συμφωνία που δίνει ελπίδα για ακόμα περισσότερες συμφωνίες και μερικές μέρες μετά, αφού ξεκίνησε η κατασκευή του δρόμου χωρίς εμπόδια από τους ειρηνευτές, όπως είχε γίνει την προηγούμενη φορά, η μία πλευρά της συναντήληψης να τους λέει: δεν καταλάβατε καλά, εμείς δεν συμφωνήσαμε κάτι τέτοιο και δεν τίθεται θέμα να αποδεχθούν κάτι που δεν έχει την έγκρισή τους και κανένα έργο που δεν εγκρίνεται από αυτούς δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό σε αυτή τη γεωγραφία. Και για να εξηγούμαστε, το ψευδοκράτος και ο τουρκοκυπριακός λαός δεν θα παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους στην νεκρή ζώνη, όπως λέει ο Ερτουγρούλογλου, και ούτε η νεκρή ζώνη είναι μια περιοχή που τον ελέγχουν των Ελληνοκυπρίων. Δηλαδή, διεκδικούν και την νεκρή ζώνη, που εμείς την παραχωρήσαμε. Αυτοί έμειναν εκεί, στη ζώνη αντιπαράθεσης. Αντιπαράταξης. Δεν έδωσαν αυτοί έδαφος για νεκρή ζώνη, εμείς το δώσαμε. Και τώρα λέει έχουμε δικαιώματα. Πάντως, ενημέρωσε και το Συμβούλιο Ασφάλειας ο Κόλιν Στιούαρτ για την επίτευξη της συναντήληψης για την Πύλα και εισέπραξε συγχαρητήρια για τα μέλη του. Τώρα θα εισπράξει μούντζες. Τους είπε μάλιστα ότι η συναντήληψη αυτή αποτελεί ένα πρώτο βήμα που θα βοηθήσει την επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Ρίγοι συγκινήσεως διαπέρασαν την ψυχή μας. Τι σπουδαίο επίτευγμα. Τους είπε κιόλας ότι θα γίνει εκεί μέσα στην νεκρή ζώνη και οδόφραγμα, διότι με τη συμφωνία θα κατασκευαστούν δρόμοι και θα περνούν από τα κατεχόμενα σε ελεύθερες περιοχές άτομα και προϊόντα. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Και πριν περάσει μήνας, του λέει ο διορισμένος της Άγκυρας υπουργός ότι δεν μπορούν να το δεχθούν ούτε αυτό, ούτε το σημείο ελέγχου. Ούτε εμείς, ούτε οι αρχές της μητέρας πατρίδας Τουρκίας γνωρίζαμε ότι ο κανονισμός για την πράσινη γραμμή περιείχε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε αυτό, λέει τώρα Ερτουγρούλογλου. Θέλουν τα πλάσματα ένα δρόμο να πηγαίνουν, έρχονται αλλά κέφα και ούτε έλεγχος, ούτε αντάλλαγμα. Ούτε τίποτα. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρα κατανοητό ότι δεν μας έκαναν χάρη ο ΙΕ ή οι Ελληνοκύπροι για να δώσουμε κάτι ως αντάλλαγμα για το δρόμο Άρσους Πύλας. Κατάλαβες, κύριε Στιούαρτ? Κατάλαβες εσύ, ονειροπαρμένη Νεοκύπριε? Κατάλαβες τι σημαίνει να κάνεις συμφωνίες με αυτούς τους Ισλαμοφασίστες, να εφαρμόζεις το μέρος που σου αναλογεί και να περιμένεις να εφαρμόσουν και αυτοί το δικό τους μέρος της συμφωνίας ή συναντήληψης? Κατάλαβες τώρα, κύριε Μητσοτάκη? Κατάλαβες, κύριε Γεραπετρίτη, κύριε Παπαδοπούλου? Καταλάβατε τι σημαίνει να συναλλάσσεσαι με Ισλαμοφασίστες? Και αν οι Ισλαμοφασίστες κορόιδεψαν μπροστά στα μάτια τους τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ, πιστεύετε εσείς ότι με αυτά τα πάρε δώση που πάτε να κάνετε ότι δεν ας κοροϊδέψουν? Προσοχή στους Ισλαμοφασίστες. Καληνύχτα.